Γεια σου, Καριλέ. Καλώς τον κύριο Βαγγέλη. Τσιγάρα. Μεγάλο. Μικρό. Γιατί μικρό? Γιατί δεν υπάρχει ελάχιστο. Α, τον κύριο Βαγγέλη. Επαιρεσία, ε. Υπηρεσία. Τι τραβάτε όμως κι εσείς. Ε. Απολαμβάνετε τουλάχιστον. Μην τα ρωτάς. Έχουμε τραδίσει απολαύσει. Από απόλαυση σε απόλαυση το πάμε. Κοσάρι, δεν μου δώσεις. Κοσάρι. Μεγάλη κρίση, κύριο Βαγγέλη. Θα το πιστέψεις. Σήμερα είναι το πρώτο εικοσάρι που πιάνω. Και εγώ το τελευταίο που αφήνω. Έχεις 2 δεκάρια να σώσω δραχμή. Δεν πειράζει, μπρο. Δω 2 καραμέλες να έχω να βάλω στο στόμα μου. Δεν βάλεις. Αλήθεια, κύριε Βαγγέλη, τι απέγινε με δάφτη. Ποια? Μα αυτή εχθές που πήρε τις καρφίτσες. Α, σοβαρά η κατάσταση της. Την έχουν στο πολιτικό. Και είναι σοβαρά, ε. Ε, βέβαια. 100 καρφίτσες. Τι να σου κάνουν κι αυτοί. Βγάλανε 1, βγάλανε 2, βγάλανε 10, βγάλανε 20. Έμα σου λέει, κύριε, δεν φάγαμε τα νιάτα μας στο πανεπιστήμιο για να βάλουμε κάτω την κοιλιά μια στελής και να βγάζουμε καρφίτσες όλη μας τη ζωή. Θα τις καπουλάρει. Ξέρω κι εγώ. Και γιατί το έκανε αυτό. Αισθηματική λόγη. Δηλαδή. Τι δηλαδή, ρε Χαρίλα. Αισθηματική λόγη. Αυτή αγαπούσε κάποιον, αυτός μυρίσει κάποια πρικούλα και ελάκησε. Έτσι σου λέει κι αυτή. Και βάζει κάτω 300 δράμια καρφίτσες και τους κάνει να. Έχετε καρφίτσες, σας παρακαλώ. Ορίστε. Καρφίτσες έχετε. Καρφίτσες είπατε. Μάλιστα, κύριε, καρφίτσες. Δυστυχώς, Δεσποινής, δεν έχω καρφίτσες. Πώς σου φάνηκε αυτή, κύριε Βαγγέλη. Ύποπτη. Δηλαδή, καλά έκανα και δεν τις έδωσα. Καλά έκανες. Αλλά την είδες και αυτή. Ε. Πήγε στο φαρμακείο. Γεια σου, Καριλέ. Γεια σου, κύριε Βαγγέλη. Κύριε Μίτσο. Γεια σου, Βαγγέλη. Τι πήρε αυτή. Ποια. Αυτή που ήταν τώρα μέσα. Α, 2 σελίδες κινίνο. Κινίνο, μα. Thank you.
Έφερες τα κινήνα, παιδί μου? Ναι, πατέρα, τα έφερα. Άφησε τα. Τις καρφίτσες σας θυμήθηκες? Αχ, αύριο το πρωί βρακέτη, γιατί δεν είχε το περίπτερο. Το σκηνή για την ταράτσα, το πήρα, να το. Ωραία, τώρα που ερχόμουν να με πήρα από πίσω ένας χοντρός αστιφύλακας. Και τι ήθελε? Ξέρω κι εγώ. Σωτήρη. Τι τρέχει? Όχι και να μου βάλεις όλες τις σάπιες. Σάπιες, αυτές οι ελιές σάπιες. Και αυτή εδώ. Έτυχε μία. Αλλά να ξέρεις, αυτή είναι η καλύτερη. Αυτή να τη φας εσύ. Και δεν την τρώω, αστειεύεσαι. Για μια ελιά τώρα θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Φακές έχεις? Αν έχω φακές, και τι φακές. Σαν τις άλλες που μας έδωσες και από τις πέτρες που μας περισσέψανε επισκευάσαμε τη μάντρα μας. Έλα μέσα να δεις φακές που θα σου δώσω. Περάστε, μαντάμ. Τον είδα εγώ. Άρπαξε ένα μπακαλιάρο και το έβαλε στα πόδια. Αού πήγε. Να, από εδώ.
Σας παρακαλώ, είδατε να πέρασε ένας από εδώ με ένα μπακαλιάρο στο χέρι. Ένας που τρέχε. Πότε? Τώρα, τώρα. Όχι, παιδάκι μου, δεν πέρασε κανένας από εδώ. Κανένας? Κανένας. Τι είναι, τι συμβαίνει, έναν με ένα μπακαλιάρο ζητάει. Μανούλα, Μανούλα. Καλή Μανούλα, δεν είναι έτοιμος ακόμα ο μπακαλιάρος? Όχι ακόμα, παιδί μου. Αντίστε εσείς έξω να παίξετε. Και άμα ετοιμαστεί θα σας φωνάξω. Εγώ πεινάω, καλή μητέρα. Κι εγώ πεινάω. Καλά είπαμε, άμα ετοιμαστεί. Να, δεν βλέπετε. Βράζει. Να το. Πηγαίνετε έξω να παίξετε. Και άμα ετοιμαστεί θα σας φωνάξω. Ακόμα πια να βράσει. Οχου! Τίποτα, τίποτα. Φέρ τον λοιπόν, γιατί ώσπου να ξερμυρίσει, πότε θα φάνε και αυτό το έρμα. Τι είναι καλέ. Αυτή είναι η πόρτα. Αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Με τι έχεις εσύ. Τίποτα. Εμπρός. Έτσι το έχουμε λοιπόν. Στέλιο. Τι είναι Στέλιο? Ως έτσι λοιπόν το έχουμε, κύριε. Παίρνουμε παρά τους δρόμους και ό,τι βρίσκουμε να κρέμεται, σαλτάρουμε, το ξεκρεμάμε και το βάζουμε σπιλάλες, ε! Τι έκανες Στέλιο, τι έκανες? Άντρας σου είναι. Ναι, γιατί? Να σου ζήσει. Αν όχι τίποτα άλλο, καλό παντρεύτηκες. Ίσα, άρπαξε τον μπακαλιάρο και πάμε στο τμήμα. Άντε. Τι έκανες μωρέ Στέλιο, τι έκανες? Δεν μου είχες πει πως θα πήγαινα στο καφενείο να βρεις τον Αργύρη. Πήγα. Και... δεν έγινε τίποτα. Να πεθάνουμε τότε. Να πεθάνουμε όλοι μας. Να πεθάνουμε εμείς. Να πεθάνουν τα παιδιά μας. Έχεις παιδιά, ρε. Δύο. Και γιατί δεν παραδουλέψεις? Έχεις καμιά δουλειά να με στείλεις? Να πάω αμέσως. Τι δουλειά κάνεις? Δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνω. Στείλε με εσύ και ό,τι να είναι το κάνω. Έχεις κατηγορηθεί άλλη φορά? Όχι. Ποτέ? Ποτέ. Και σήμερα δηλαδή πώς θα αποφάσισες? Ένα, τα αποφάσισα. Ανεργία, ε? Έχω 20 μέρες χωρίς δουλειά. Και η ανεργία φέρνει τη φτώχεια. Η φτώχεια φέρνει την πείνα. Θα πεινάγανε και τα παιδιά, ε? Μάλιστα, κύριε Πόλισμα. Είσαι ψεύτης. Γιατί? Αφού έχεις φαΐ. Τι βράζει εκεί? Για πάρτε να μην ζει, κύριε Πόλισμα. Τι είναι αυτό, ρε? Άντε λοιπόν, κύριε Πόλισμαν, πάρε ένα μεζέ. Είναι σκληρό ακόμα. Ξύλο. Ξύλο, ναι, ξύλο. Για στάσου, βρε, λένε, τι κάνεις έτσι? Όλοι λένε πως υπάρχει κάποιος Θεός που ξέρεις. Πάμε, κύριε Πόλισμαν. Για στάσου, ρε παιδί, εσύ θα με τρελάνεις. Τι τη βράζει τη σανίδα, για να τη φάτε?
κοροϊδεύαμε τα παιδιά. Ε? Τα μικρά, λέω, κοροϊδεύαμε. Είναι από χτες νηστικά. Βλέπανε τα άλλα παιδιά που παίζανε και τρώγανε τις φετάρες με το ψωμί και τη ζάχαρη. Και τους πέφτανε τα σάκια. Τα κοιτούσε η Ελένη και τη σκιζόταν η καρδιά. Τα παιδιά, κύριε Πόλισμαν, δεν την αντέχουνε την πείνα όπως εμείς οι μεγάλοι. Κατά το μεσημέρι, ο από πάνω έφερε μπακαλιάρο. Συναγερμός. Συναγερμός τα πιτσιρίκια. Θα πέφτε μάσα γερή το μεσημέρι. Τα δικά μου, τα πιάσε το παράπονο. Τρέξανε στην αγκαλιά της μάνας τους. Τι να τους κάνει κι αυτή η έρμη. Ένιωσες. Ένιωσες, τους είπε. Και ο δικός σας ο πατέρας σας έφερε μπακαλιάρο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τους έλεγε ψέματα. Δεν την πιστέψανε. Άρπαξε λοιπόν η Ελένη αυτό το ξύλο, το έριξε στη φωτιά για να φαίνεται ότι κάτι βράζει, και εγώ αμολύθηκα να βρω κανέναν άνθρωπο, να βρω κανένα δανεικό να αγοράσω λίγο μπακαλιάρο. Άντε, κύριε Πόλισμα, πάμε. Καλεμάνα. Καλεμάνα. Έτοιμος ο μπακαλιάρος. Ναι. Βράζει να. Κοντεύει. Ακόμα, καλέ μητέρα. Κοντεύει. Πηγαίνετε, θα σας φωνάξω. Βρει, ελάτε εδώ. Να, πάρτε κανένα καραμελίτσα που να βράσει ο μπακαλιάρος, γιατί δεν ξέρω τι λέει η μάνα σας, αλλά εγώ το βλέπω να αργεί πολύ. Άντε τώρα. Αντίστε να παίξετε και άμα ετοιμαστεί θα σας φωνάξει η μάνα σας. Άντε, άντε. Άντε πάμε, κύριε Πόλισμα. Κοίτα να βρεις καμιά δουλειά, ρε. Και τι λέτε, δεν κοιτάω. Πέρασε αύριο το μεσημέρι από το τμήμα. Αύριο. Ναι, αύριο. Για πέρασε από εκεί, θα ζητήσεις σε μένα. 280 να θυμάσαι. Για έλα από εκεί να κοιτάξουμε να σου βρούμε καμιά δουλειά, έτσι. Μάλιστα. Μη φοβηθείς. Να'ρθεις. Θα'ρθω. Θα'ρθω, κύριε Πόλισμαν. Κύριε Πόλισμαν. Έλα. Ο μπακαλιάρος. Αν μου ρίχτουν καημένες στο τσουκάλι, τα έχετε ρημάξει το δούλεμα τα φουκαριάρικα. Αύριο. Ναι, σου λέω. Δηλαδή, έτσι τα καλά καθούμενα, άπλωστο ξερό του, άρπαξε το μπακαλιάρο και το έβαλε στα πόδια. Ναι. Έλα, Χριστός και Παναγία. Ρε που φτάσαν. Ρε που φτάσαν. Αλλά δεν φταίει αυτός. Φταίει το κράτος. Που δεν αρπάζει πεντέξι, να τους στήσει σε μια μάντρα, να πάρει και ένα πολυβόλο, να τους γαζώσει σαν μαξιλαροθήκες, να δεις. Ξανααπλώνουνε. Κύριε μπακαλιάρο. Α, κύριε Πόλισμαν, εσείς, τι έγινε? Α, δεν ήταν τίποτα. Πώς δεν ήταν τίποτα? Μα δεν κατάλαβες. Να καταλάβω τι? Όχι, δεν κατάλαβες τι έγινε. Καθώς ξεκρέμασε ένα κομμάτι και ήθελε να έρθει μέσα να το ζυγίσει και να τα πληρώσει, είδα από μακριά ένα φίλο του που ήταν ανάγκη να του μιλήσει. Για να μην τον χάσει λοιπόν, έτρεξε και θα γύριζε να σε πληρώσει. Δεν γύρισε όμως. Μου τα έδωσε εμένα. Μια και να ξαναπάς, μου λέει από εκεί, κύριε Πόλισμαν. Πάρε σε παρακαλώ να τον πληρώσει τον κύριο. Πόσο κάνει? Δεν ξέρω, δεν το ζήγησα. Τέλος πάντων, κοντζαμάν κομμάταρος, να μην κάνει ένα δεκάρικο. Βέβαια, ναι. Πάρε το δεκάρικο. Ευχαριστώ. Εντάξει. Γεια χαρά. Καληνύχτα, κύριε Πόλη. Καληνύχτα. Αρίστο. Τι είναι, κύριε Βαγγελάκη? Αν χαμηλώσει αυτό το διάλογο, η ώρα πέρασε, κοιμάται το πόδι. Ναι, κύριε Βαγγελάκη, έχεις δίκιο, με τη δουλειά ξεχάσαμε. Άντε. Κι άκου, τώρα πας μέσα πιάσεις από τη ράκη νεροκρύ. Να σου φέρω μια καζόζα. Όχι, όχι, τεράκι. Να στο σπάσω με λίγο κονιάκ, μπασκείς εδρωμένος. Καλά, καλά.
μου είναι το τσατήρι σου, για να έρθω να σε πάρω. Ένα πόρτα τσίχτησα, τσίκανα Τούρκο κύχτησα, τσίκανα Τούρκο κύχτησα, μια πόρτα τσίχτησα. Ορίστε, ευχαριστώ. Τη δωσά του να έχεις. Δεν μου λες, δε αρίστο. Μισό λεπτό, κύριε Βαγγέλη. Διαταγάς. Έχετε βύσσινο. Μάλιστα. Βανίλια. Μάλιστα. Νερατζάκι. Έχουμε και νερατζάκι. Ωραία. Φέρτε μου ένα διπλόουζο. Αμέσως. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Ορίστε. Εδώ εσείς κλείνετε. Ορίστε. Κλείνετε, λέω. Και βέβαια κλείνομαι. Σε μισή ώρα τα έχουμε μαζέψει όλα. Δεν διενυκτερεύετε δηλαδή, ε? Όχι, Δεσποινής. Ευχαριστώ. Κύριε Πόλισμαν. Ορίστε, Δεσποινής. Αν υποθέσουμε ότι μια κοπελίτσα τυχαίνει τελείως πάντως ένα βράδυ και έρχονται έτσι τα πράγματα και δεν έχει που να μείνει, τι πρέπει να κάνει? Ορίστε. Μια κοπελίτσα, λέω, έρχονται έτσι τα πράγματα και ένα βράδυ δεν έχει που να μείνει. Τι πρέπει να κάνει? Η κοπελίτσα. Μάλιστα. Και το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή, πού έμεινε η κοπελίτσα? Στο σπίτι της. Και γιατί δεν ξαναπάει και δεν μένει στο σπίτι της? Γιατί τα έχει 400. Ποιος? Η κοπελίτσα. Δεν καταλαβαίνω, Δεσποινής. Να σας εξηγήσω. Καθίστε, κύριε Πόλισμαν. Μερσή. Εγώ, κύριε Πόλισμαν, είμαι μια κοπελίτσα τέλος πάντων, η οποία ζω στην κοινωνία. Και η οποία τέλος πάντων έχω κι εγώ τις γνωριμίες μου. Τις φίλες μου, τους φίλους μου, τους φίλους μου δηλαδή, όχι περί κακού. Μάλιστα, μάλιστα. Και βέβαια, σαν κοπελίτσα κι εγώ θέλω τον περιπατάκο μου. Την οικοδρομούλα μου, το σινεμαδάκι μου, τα μπανάκια μου. Τα μπανάκια σας. Μάλιστα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 2 με 4, πηγαίνω στο Ξηρατάγαρο. Σαν κοπελίτσα. Μάλιστα. Σας ερωτώ λοιπόν, είναι έγκλημα αυτό? Ποιο? Να, που μια κοπελίτσα τέλος πάντων, που ζει στην κοινωνία, θέλει να πάει ένα περιπατάκο, μια εκδρομούλα, να κάνει ένα μπανάκι. Ε, όχι βέβαια. Τότε γιατί θέλει να με σφάξει? Ποιος? Ο αδελφός μου. Να σε σφάξει, είπες? Μάλιστα. Και γιατί? Να, για όλα αυτά που σας είπα. Δεν μπορεί. Για μια εκδρομούλα και για ένα μπανάκι, κανείς δεν σφάζει την αδερφή του. Θα συμβαίνει και τίποτε άλλο. Ακούστε, κύριε Πόλισμαν. Το διπλό σας το ουζάκι. Μερσή. Διπλό η κοπελίτσα. Μάλιστα. Ε, έχω κι εγώ τις στεναχώριες μου σαν κοπελίτσα. Σαν κοπελίτσα. Μάλιστα. Άμα το ρίξες τα διπλά ούζα, δεν στεναχωριέσαι σαν κοπελίτσα, στεναχωριέσαι σαν εμποροπλήρωμος. Στην υγειά σας. Υγιένετε. Αλήθεια, κύριε Πόλισμαν, τι θα γίνω εγώ τώρα? Να πας στο σπιτάκι σου. Μα σπιτάκι μου πήγαινα, αλλά με πιάσανε οι γειτόνισσες και μου είπανε: φύγε, κακομοίρα μου, γιατί ο αδελφός σου τα άμαθε όλα και σε περιμένει με μια χατζάρα σαν του Καραϊσκάκη. Δηλαδή τι έμαθε, τις εκδρομούλες και τα μπανάκια? Ακούστε, κύριε Πόλισμαν, εγώ σαν κοπελίτσα τέλος πάντων έχω και το ψηλό τραβηγματάκι μου. Τι έχεις? Το τραβηγματάκι μου. Το ντελαβεράκι μου. Το φλερτάκι μου, τέλος πάντων. Είναι έγκλημα δηλαδή αυτό? Τώρα βέβαια, όχι πως είναι έγκλημα. Κάθε κοπελίτσα μπορεί να έχει το φλερτάκι της. Το φλερτάκι της όμως. Φλερτάκι. Μα γιατί προηγουμένως μου είπες τραβηγματάκι. Άλλο είναι να σε φλερτάρουνε και άλλο να σε τραβολογάνε. Και λέτε, κύριε Πόλισμαν, ο κλέρχος είναι πολύ gentleman. Ποιος είναι ο κλέρχος? Αυτός. Ο φίλος μου, τέλος πάντων. Φίλος μου δηλαδή, όχι περί κακού. Περί καλού. Βεβαίως. Σαν κοπελίτσα κι εγώ, έχω μια συμπάθεια. Βγήκα βέβαια και μαζί του. Πήγαμε μια φορά στο Χαλάνδρ. Εκεί, στη Ρεματιά. Πήγαμε μια φορά στο νησάκι του Κουμουνδούρου. Πήγαμε ένα βράδυ στο μνημείο του Φιλοπάπου. Πήγαμε ένα άλλο βράδυ στο νταμάρι του Στρέφη. Δεν καταλαβαίνετε τώρα. Ο κόσμος είναι κακός. Κάποιο μάτι θα μας είδε. Θα το πει του αδελφού μου. Αυτός τώρα ποιος ξέρει τι να φαντάζεται.
Και με περιμένεις τώρα στο σπίτι να με σφάξει σαν κόκορα σε θεμελιολίθο. Διαταγάς. Εσύ είσαι εδώ. Μάλιστα. Ένα διπλό ούζο σε παρακαλώ. Μάλιστα. Και εμένα ένα διπλό. Μάλιστα. Κι άλλο διπλό η κοπελίτσα. Αφήστε με κύριε Πόλισμα. Να ξέρετε τι στενοχώριες μου. Πώς το λέτε αυτόν. Ποιον. Το τζέντελμαν. Κλέρχο. Τι δουλειά κάνει ο τζέντελμαν. Έβγας. Τι έβγα. Έχει ένα μαγαζάκι που πουλάει εύχες. Και σ' αγαπάει. Πολύ. Και γιατί δεν έρχεται να συζητήσει από τον αδελφό σου. Εγώ δεν τον αφήνω. Γιατί. Γιατί δεν ξέρω αν τον θέλει ο αδελφός μου. Τώρα μπορείς να τον βρεις. Πώς δεν μπορώ. Άκου λοιπόν. Πώς σε λένε. Λούλα. Το άλλο σου όνομα. Χατζηθοδωρή. Και πού κάθεσαι. Να, εδώ παραπάνω, πέτα έξι. Άκου να δεις. Τον αδελφό σου πώς τον λένε. Αντώνη. Άκου λοιπόν. Να πας στην Εύγα. Να βρεις τον τζέντελμαν, να τον πας σπίτι να σε ζητήσει. Εγώ εντωμεταξύ θα πάω εκεί, μην πας κι έρθει, να προλάβω να πούμε κάνα κακό, μην γίνει κανένα σαματάς. Εντάξει, εσένα το λέω. Μάλιστα, μάλιστα κύριε Πόλισμα. Άντε τράβα. Τράβα. Άντε φεύγω. Πήγαινε. Το ουζάκι μου. Ωραία, ας το ουζάκι τώρα. Να πληρώσε τουλάχιστον. Καλά, πλήρωσε κι άντε. Κοίταξε με γελάς και δεν έρθεις. Τόση ώρα μιλάμε μαζί κύριε Πόλισμαν και ακόμα να με καταλάβετε. Μα, επειδή σε κατάλαβα γι' αυτό. Το ουζάκι σας. Ευχαριστώ. Το ουζάκι σας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σας παρακαλώ, αυτή είναι η Πέτα. Μάλιστα. Ποιον ζητάτε? Το Χατζηθοδωρή. Τον αυτό, πώς το λένε, τον Αντώνη τον Χατζηθοδωρή. Τη σκότωσε. Ποια? Την αδελφή του, τη σκότωσε. Μα καλά, ήταν να σκοτώσει την αδελφή του. Ναι, το έλεγε. Και τη το είπαμε. Χάσου τη είπαμε για τον αδελφό, σήμερα έχει κακό σκοπό. Τι απέγινε λοιπόν, κύριε Πόλισμαν, τη σκότωσε. Όχι, όχι. Δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό πάω ακριβώς, για να προλάβω να μην γίνει. Αλλά δεν μου λες, σε παρακαλώ, ο αδερφός γιατί θέλει σώνει και καλά να τη σκοτώσει. Να σας πω, κύριε Πόλσμαν, η Λούλα είναι μια κοπελίτσα η οποία τέλος πάντων είναι λιγάκι ζωηρή. Ναι. Μπλέχτηκε λοιπόν με κάποιον που έχει ένα μαγαζάκι εδώ στη γειτονιά. Την Εύγα. Όχι, το Φούρνο. Το Φούρνο. Μάλιστα. Κλέρχο το λένε. Όχι, Παντελή. Παντελή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και με αυτόν, ζωηρή κοπελίτσα όπως είπαμε και η Λούλα. Ξανύχθηκε λίγο παραπάνω. Ο κόσμος μάτια έχει και βλέπει. Την είδαν στο λόφο του αστεροσκοπίου, την είδαν στο λόφο του Σκουζέ, την είδαν στη σπηλιά του Παπαλευτέρη. Ο κόσμος στόμα έχει και μιλάει. Θα φτάσε καμιά κουβέντα και στα αυτιά του αδερφού της και να τα τώρα... Με τον Παντελή αυτά. Μάλιστα. Το Φούρναρι. Μάλιστα. Και ο κλέαρχος της Εύγας. Καλή, τι δουλειά έχει ο κλέαρχος της Εύγας. Καλά. Ευχαριστώ. Τι κάνει, τι κάνει.
πάει και χλιμιντρίζει. Τι είναι, τι είναι? Έβγαλε μία μαχαίρα, να! Για να δω, για να δω κι εγώ. Δοκιμάζει τη μαχαίρα. Και να μην είναι ένας άντρας μέσα στο σπίτι, καλέ. Μερσή Μαρία, δεν πετιέσαι με την ταβέρνα να πεις στο Χαρίλαο να έρθει ως εδώ. Αυτός είναι αποφασισμένος. Αν δεν τον κρατήσουμε, θα τη σφάξει σαν τραγή. Μορκαλά λες, αλλά ποιος τον σηκώνει τώρα από την ταβέρνα το Χαρίλαο? Άμα του πεις ότι είναι μια τέτοιου είδους ανάγκη. Καλά, εγώ πάω, αλλά... Πήγαινε, Μαρία μου, πήγαινε. Ψυχικό θα κάνεις, αμαρτία από το Θεό είναι. Πήγαινε, Μαρία μου, πήγαινε. Καλά, πάω. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Α, κύριε Πόλισμαν, ο Θεός σας στέλνει. Όχι, μόνος μου ήρθε. Εδώ είναι του Χατζηθοδωρή. Εδώ είναι. Μέσα είναι. Μέσα. Μέσα είναι και την περιμένει. Ποια? Την αδερφή του. Θέλει, λέει, να τη σφάξει το όχι αποφασισμένο. Αυτού του είδους τις ντροπές, λέει, το Χατζηθοδωρέικο, μόνο με αίμα της ξεπλένει. Αχ, στάσου, κύριε Πόλισμαν, να δω. Δηλαδή, τι ντροπές, τι ντροπές? Θα άμαθε, φαίνεται, για τον Κυριάκο. Ποιο Κυριάκο? Τον Παπλωματά. Τον Κυριάκο τον Παπλωματά? Ναι, ναι. Η Λούλα, η αδερφή του δηλαδή, είναι μία κοπελίτσα, η οποία τέλος πάντων, σαν κορίτσι, έμπλεξε και αυτή με έναν άνθρωπο. Τον Κυριάκο. Ναι. Τον Παπλωματά. Μάλιστα. Καλό παιδί. Τζέντελμαν και ο Παπλωματάς. Ναι, καλό παιδί, σας λέω. Και λοιπόν, λοιπόν. Σαν ερωτευμένοι, έδινανε βέβαια τα ραντεβού τους και συναντιόντουσαν πότε στα περιβόλια του Μοσχάτου, πότε στο Λυκαβιτό και πότε στις Τρεις Γέφυρες. Θα τους είδε, φαίνεται, κανένα μάτι, το σφύριξε του αδερφού και τώρα ποιος τον κρατάει αυτόν, ναι. Ώστε έτσι λοιπόν η κοπελίτσα, με τον Παπλωματά, τον τζέντελμαν. Σαν κοπελίτσα κι αυτή. Καλά, καλά. Κύριε Πόλισμαν, τα μάτια σας τέσσερα, γιατί αυτός είναι αποφασισμένος. Εμείς μια φορά βάλαμε τις γειτόνισσες να την ειδοποιήσουν να μην έρθει. Τώρα την ειδοποιήσανε ή θα έρθει ανήξερο το άμυρο και θα πάει σαν το σκυλί στα μπέλη. Καλά, καλά, καλά. Τώρα που είμαι εγώ εδώ μη φοβάσαι. Άντε σπίτι σου και ένιωσου. Κύριε Πό... Καλά, καλά, καλά. Άντε πηγαίνετε. Μπρος, κι εσείς, μπρος. Μωρέ, ξεκολλάει τώρα ο Χαρίλαος από την ταβέρνα. Τι τρέχει? Τη σκότωσε. Μωρέ, τελάλη, έβγαλε αυτός ο Χριστιανός ότι θα σκοτώσει την αδερφή του. Το δήλωσε, το είπε καθαρά και εξάστερα. Θα τη σκοτώσω, είπε, κι αυτήν και αυτόν. Τον Κυριάκο. Όχι, το Θεοκλή. Το Παπλωματά. Όχι, τον Παραμάγερα. Από τζέντελμα σε τζέντελμα βλέπω η κοπελίτσα. Τώρα βέβαια φταίει κι αυτή. Αφού ξέρεις ότι έχεις αδερφό αυστηρό, να φυλάγεσαι και λιγάκι. Όχι τη μια στις στήλες του Ολυμπίου Διός, την άλλη στους Αέριδες και την άλλη στη σπηλιά του Σοκράτη. Αν τώρα είναι εντάξει, έπιασε αρχαιολογικούς χώρους. Μπράβο, Λούλα. Εδώ που τα λέμε, αδερφός είναι κι αυτός. Δεν μου λες, εδώ κάθεσαι. Εκεί. Άντε σπίτι σου. Έλα, άντε σήκω. Το νου σου, κύριε Πόλισμα, γιατί αυτός είναι αποφασισμένος. Καλά, άντε σπίτι σου να κάνεις δουλειά σου, να κάνω κι εγώ δουλειά μου. Πάλι είσαι εδώ. Μπρος, σπίτι σας. Thank you.
Τι τρέχει, κύριε Πόλισμαν. Εσύ είσαι ο Κάτσης το Δωρή. Ναι, γιατί. Τι το θες αυτό και το κρατάς. Λέγε, τι το θες το μαχαίρι και το κρατάς. Καθάριζα τα νύχια μου, κύριε Πόλισμαν. Μπα. Και γιατί δεν έπαιρες ένα πολυβόλο να κάνεις μανικιούρ. Για δώσ' το δω. Κύριε Πόλισμαν. Για δώσ' το δω που έχω κάτι να σου πω. Ό,τι και να μου πεις, κύριε Πόλισμαν, γιατί ξέρω δηλαδή γιατί είσαι τώρα εδώ πέρα, εγώ θα την εσφάξω. Για στάσου, αδερφέ. Θα τη σφάξω την άδεια. Και γιατί δεν την εσφάξει δηλαδή. Γιατί εμένα με λένε Χατζηστοδωρή. Με όλους τους ανθρώπους, κάπως τους λένε. Εσένα λένε Χατζηστοδωρή, τον Παπαστράτο λένε Παπαστράτο και τον Λαμπρόπουλο τον Ελένε Λαμπρόπουλο. Τώρα επειδή τον Λαμπρόπουλο τον Ελένε Λαμπρόπουλο πρέπει να βάλει κάτω όλες τις πολιτηρίες του για να τις φάξει. Καλά λέω. Και επειδή σε λένε Χατζηστοδωρή, τι έγινε. Με ντρόπιασε, κύριε Πόλισμαν. Μα πώς σε ντρόπιασε δηλαδή. Με ξεφυτίλησε. Μα πώς σε ξεφυτίλησε. Ένας γνωστός μου είπε πως την είδε προχθές αγκαλιά με κάποιον στην Καγιά Σκάλα. Με τι μούρι θα βγω εγώ αύριο στην κοινωνία. Όχι σε ρωτώ, κύριε Πόλισμαν. Με τι μούρι θα βγω εγώ αύριο στην κοινωνία. Με την ίδια, κύριε Χατζηδωρή. Βλέπεις όλοι οι άνθρωποι από μια μούρη έχουμε οικονομήσει και με αυτή βολευόμαστε. Δεν υπάρχουν, βλέπεις, ανταλλακτικά. Και έπειτα τι έκανε η κοπελίτσα. Σαν κοπελίτσα και αυτή ερωτεύτηκε έναν άνθρωπο που αύριο μπορεί να την πάρει. Ποιος θα την πάρει αυτή, κύριε Πόλισμαν. Α, μην το λες, δεν ξέρεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος να σου πει: κύριε Χατζηδωρή, ζητάω την χείρα της αδερφής σου. Σαν τι άνθρωπος δηλαδή. Άνθρωπος. Μπορεί να είναι κανένας εύγας, μπορεί να είναι κανένας φούρναρης, κανένας παπλωματάς, μπορεί να είναι κανένας παραμάγερας, μπορεί να... Χριστός και η Παναγία. Ποιος είναι ο κύριος Χατζηθοδωρής, παρακαλώ. Εγώ. Λαμβάνω την τιμή να ζητήσω τη χείρα της Δεσποινίδος αδελφής σας. Είδες τι εντάξει που είναι η κοπελίτσα. Μπράβο, Λούλα. Ζεδάκι, θα μας δώσει κραποστόλι. Όχι, κύριε Αριστίδη μου, είναι αργά και δεν θα προλάβω στην κοινωνία. Συγγνώμη, ναι. Παρακαλώ. Πάμε, ρε παιδιά. Παρέσα στο μικρό. Καλύτερα.
Ήσαμαν όλοι, ήσαμαν όλοι να προλάβουμε. Πού πας? Να κάτσω. Αν δεν είναι για να κάτσεις, κλείσε. Κλείσε, κλείσε. Α, είσαι το καλό σου, Χριστιανέ. Σε σουρεβλέπω. Αφού κλείσατε, εγώ πώς βγήκα. Φάντασμα είναι. Έλα τώρα. Έλα τώρα, τώρα σου λέω, κλείσαμε. Μη με στεναχωρείς. Αγαπητέ. Στο πόδι, στο ένα πόδι. Έτσι σαν βλέπω. Έλα, έλα σε παρακαλώ, σου λέω, κλείσαμε. Τώρα μη με στεναχωρείς, ελληνικά σου μιλάω. Ελληνικά μιλάω. Ελληνικά. Λοιπόν, άμα δεν μου φέρεις ένα καλωσάρι, θα σου απαντήσω τουρκικά. Έλα, Χριστιανέ μου, που βρέθηκες τέτοια ώρα και ζώρικος, έλα. Σε παρακαλώ, σου λέω, κλείσαμε, έλα, να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Τι ώρα κλείσα. Τώρα. Κι ένας άνθρωπος θέλει να αποτείλει καφή. Θα περιμένει μέχρι αύριο. Κι αν δεν περιμένει. Έλατε τώρα, είσαι, έλα τώρα, λοιπόν, σου λέω, αηδία, κατατίσαμε, ίσα, ίσα. Μια πλώη χέρια πάρου. Για να μην απλώσω κι εγώ κανένα ποδάρι. Και δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Τι θες ρε Χριστιανέ μου τέλος πάντων. Α, καθοστάει. Δεν έχω. Δεν έχεις. Σώθηκε. 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 Εντελώς. Ρε Σιμανόλη, πιάσε ένα πενιντάρι να ησυχάσουμε από δάφτον. Πενιντάρι. Γιατί πενιντάρι. Καθοστάει ρε, είπαμε. Πώς. Πώς ξέρεις ο Θεός. Ελευτάει μόνο. Ένα πενιντάρι υπάρχει και μάλιστα το κερνάω, το θέλεις ή όχι. Γυριστείς. Γιατί άμα δεν είναι σταύρο να σου δώσει την ώρα, θα βγει τα κοστάρα. Ορίστε. Μας κλείσαμε. Πώς κλείσατε. Όλοι κλείσατε. Μπορείς έναν άνθρωπο να του συμβεί κάτι. Πώς υπάρχουν δηλαδή. Δεν έχει τελεύοντα φαρμακεία. Κολλήστε μια ταμπέλα από όξω που να λέει σήμερα στο Μηθημίτρη διεξερεύει κυρία Σπινάου 23. Να καταλαβαίνει και ένας άνθρωπος που βαδίζει και πως μπορεί η αντίληψη. Είσαι ρε Μανώλη, αστράφωνο και τελείωνε. Άντε φίλε κοπάνε να ξεπερδεύουμε. Οπωσδήποτε. Καλά. Βεβαίως. Άντε, άντε, φίλε, ύψεις το κρασάκι σου, άντε, θα κλείσουμε. Θα κλείσετε. Άντε, σηκώνει άλλο, ίσα. Για σου θα σου ρε μάστερ. Ταβέρνα δεν είναι. Ταβέρνα που κλείνει και που πρέπει να φύγεις. Να φύγω. Να φύγεις, βέβαια. Τι πώς να φύγω. Να σηκωθώ να φύγω μόνος μου. Αφού θα έρθει να με πάει η γυναίκα μου. Από πού θα έρθει να σε πάρει. Από εδώ. Α, μη μου λες τέτοια φίλε, ίσα σήκω, έλατε, ίσα. Κάτω τα χέρια. Γιατί δεν γεννήθηκε άνθρωπο, να σηκώσει χέρια πάνω. Άντε, δε. Α, σαμπουλά μου τα κάνεις φίλε. Α, τώρα με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Ρε Σιμανόλη, πετάξου να φράξει ένα πόλισμα. Τι λέει. Και τι θα μου κάνει ο πόλισμα. Θα με συλλάβει. Τι έκανα, διάφραξα κανένα αδίκημα. Είμαι στην ταβέρνα και περιμένω να έρθει να με πάρει η γυναίκα μου. Λοιπόν, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Παρακαλώ. Να περνάς από εδώ τα βραδάκια να τα κουβεντιάζουμε λιγάκι. Παρακαλώ. Να, αυτός. Τι τρέχει. Τρέχει και τι δεν τρέχει. Και τα αυτοκίνητα τρέχουν και τα πλοία τρέχουν
και τα αεροπλάνα τρέχουν και οι άνθρωποι τρέχουν και οι γάτες τρέχουν και οι σκύλοι τρέχουν και καλά, οι άνθρωποι τέλος πάντων δουλειές έχουν όλος και κάποιος χιλιάδες δεν τρέχουν. Άσκη ισχύει γιατί τρέχουν. Βλέπεις καμιά φορά ένα βρωμόσκυλο να τρέχει μέσα στη νύχτα. Να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει. Πού πάει, ρε. Να προλάβεις το περίπτωρο να πας σιγά. Τα λέω καλά, κύριε Πόλεσμα. Καλά τα λες. Καλά. Άκου εδώ. Συμφωνάμε να πιούμε ένα κατοστάρι. Όχι, δεν συμφωνάμε γιατί είναι η ώρα περασμένη και πρέπει να κλείσει. Κατάλαβες. Ναι, αλλά τώρα που θα φεύγω εγώ, έρχεται η γυναίκα μου και στύψω εγώ και μπει αυτή και στενό σε στενό χαθούμε, τι γίνεται, ερωτώ. Πάρτονε κύριε Πόλισμαν, γιατί με την κουβέντα δεν βρίσκεται άκρη. Έλα, πιάσε με από το χέρι, να μην σε πιάσω από το σβέρκο και πάμε. Κατάλαβες. Κάτω τα χέρια. Σίγα. Κάτω τα χέρια. Κάτω τα χέρια. Δεν βρέθηκε ακόμα άνθρωπος, τα σηκώσει χέρια πάνω μου. Δεν βρέθηκε. Όχι, δεν βρέθηκε. Πρόσεξε και θα βρεθεί. Ακούς. Ίσα. Έλα. Ίσα. Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Σίγα. Δεν πάω πουθενά. Σίγα. Δεν πάω πουθενά. Τσιγάρα. Τσιγάρα. Τι Σωτήρη. Είμαι ελεύθερος πολίτης, φορολογούμενος και αναστενάζω και δεν πάω πουθενά. Γιατί περιμένω τη γυναίκα μου. Τι Σωτήρη, τι χάλια είναι αυτά, δεν τρέπεσαι. Σήκω απάνω, σήκω. Το ξέρεις. Το ξέρω. Πες να σηκωθεί να φύγει με το καλό. Μην τον παρεξηγείτε. Δυστυχισμένος άνθρωπος είναι. Τι δυστυχισμένος. Ένας μπεκρούλιακας κανονικός είναι. Όχι, όχι. Δηλαδή πάντοτε τα πίνε τα ποτηράκια του. Αλλά αυτούς τους τελευταίους μήνες. Τι έγινε αυτούς τους τελευταίους μήνες. Έχασε τη γυναίκα του ο Φουκαράς. Για στάσου ρε φίλε. Τι έχασε τη γυναίκα. Αυτό λέει ότι την περιμένει να έρθει να τον πάρει. Ποιος να έρθει να τον πάρει. Έτσι λέει όταν τα παραπεί. Βλέπεις η Μακαρίτισσα όταν ζούσε, το μάζευε καμιά φορά από τις ταβέρνες. Και τώρα όταν παραμεθύσει, θολώνει, τα χάνει και την περιμένει. Παιδιά σκυλιά δεν έχει, γυρίζει σαν ρεμάλι και γίνεται κάθε βράδυ σε αυτά τα χάλια. Ρε το Φουκαρά. Βρέφε, ταβέρνα είναι εδώ. Πώς με ένα κατοστάρι. Πώς το λένε. Σωτήρη. Και τη Μακαρίτισσα πώς τη λέγανε. Κατίνα. Πού κάθεται. Κάθεται πέρα, πίσω από το μηχανουργείο του Παναγουλάκου. Α, σου... Ναι, ναι. Καλά. Χρυσοτήρη, Χρυσοτήρη, άντε μπράβο. Άντε να πηγαίνουμε. Αφού περιμένω να έρθει να με πάρει η γυναίκα μου. Την είδα εγώ την κυρία Κατίνα. Τι είδες. Την είδα. Και μου είπε, αν δεις το Σωτήρη, πες του να έρθει γρήγορα σπίτι γιατί είμαι αδιάθετη. Αδιάθετη. Ναι. Είναι τίποτα σοβαρό. Όχι και σοβαρό. Τότε αν πήμε να καταστάει για να πάμε. Καλά και Σωτήρη να σου δώσω. Να και Σωτήρη. Μάλιστα. Σιγιά. Σιγιά σου. Στη γυλιά της. Έτσι. Στη γυλιά της. Στην γυλιά της. Άντε, πάμε. Καληνύχτα. Χτά. Καληνύχτα. Χτά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Και με μάτια δακρυσμένα θα ολόθερμα φιλιά μου θα τα δίνω πάντα σένα. Αγαπώ, αγαπώ. Το Φουκάρα τον κύριο Σωτήρη πως κατάντησε. Και ξέρεις τι καλός νοικοκυρής ήταν αυτός που βλέπεις. Ο Θεός να το λυπήσει. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Είσαι Μανώλης Βέλτα, να ξεπερδεύουμε.
Εδώ είναι. Εδώ. Ένα λεπτό. Πιο εκεί. Δώσε εδώ. Δώσε. Αυτό είναι. Πως σκοτάει, κύριε Πόλισμα. Θα κοιμήθηκε. Ναι, θα κοιμήθηκε. Έλα, άντε μέσα. Δεν πέρα, κύριε Πόλισμα. Να μην πω, κύριε Πόλισμα. Και τι θα κάνεις. Άντε μέσα, να ξαπλώσεις, να ησυχάσεις, άντε. Να μην πω, κύριε Πόλισμα. Και πού θα πας. Οι ταβέρνες κλείσανε. Να μην πω. Είναι σκοτάδι. Θα ανάψουμε το φως. Άντε, έλα. Μα... Έλα που σου λέω. Έλα, μπα. Σιγά. Έλα, άντε, μπράβο. Άντε, α, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι. Κατίνα μου, κοιμήθηκες, Κατίνα μου, γι' αυτό δεν ήρθες να με πάρεις. Κατίνα μου, Κατίνα, εγώ έβρε, ο Σωτήρης μου. Γιατί δεν ήρθες να με πάρεις, ε? Γιατί δεν ήρθες? Αχ, έλα να με πάρεις καμιά φορά. Έλα να με πάρεις και δεν μπορώ μόνο. Έλα μου ρε Κατίνα. Έλα Κατίνα μου. Έλα και δεν μπορώ μόνος. Έλα εδώ. Εμένα μιλάτε, κύριε Πόλισμα. Μάλιστα, εσένα. Για έλα εδώ. Ορίστε. Πού πας? Στην αδελφή μου. Πού? Στην αδελφή μου. Στην αδελφή σου. Μάλιστα. Για έλα εδώ. Ορίστε, κύριε Πόλισμα. Τι έχεις μέσα εκεί?
Τα πράγματά μου, κύριε Πόλισμα. Τα πράγματά σου. Μάλιστα. Δεν αφήνεις τώρα το παραμύθι και να μου πεις με το καλό που την μπουκάρισες. Μα τι λέτε, κύριε Πόλισμα. Τι παραμύθι. Για δώσε μου ταυτότητά σου. Σιγά. Μάλιστα, σιγά. Μάλιστα, κύριε Πόλισμα. Ορίστε. Ορίστε, κύριε Πόλισμα. Ευρωποιός. Μάλιστα. Αθηναίος, ε. Μάλιστα. Και όπου έρχεσαι. Από το σπίτι μου. Σάμπος δεν μας τα λες καλά. Μα γιατί, κύριε Πόλισμα. Νυχτιάτικο, μάζεσαι τα πράγματά σου, τα έκανες σε έναν μπόγο και έφυγες από το σπίτι σου για να πας στην αδερφή σου. Μάλιστα, κύριε Πόλισμα. Και γιατί, το σπίτι σας είναι πιο ευαέρο. Και τώρα βέβαια, κύριε Πόλισμα, εσείς βέβαια, δίκιο έχετε. Έτσι έπρεπε να κάνετε. Βλέπετε μέσα στη νύχτα έναν άνθρωπο με ένα μπόγο στην πλάτη, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είμαι γνωστός εδώ, με ξέρουν όλοι. Στου Καλκάνι δουλεύω. Αλλά τι να κάνω κι εγώ, φουκαράς, δεν γινόταν αλλιώς. Ή θα τη σκότωνα ή θα με σκότωνε. Ή θα έπρεπε να κάνω αυτό που έκανα. Να μαζέψω δηλαδή τα πράγματά μου και να φύγω. Ποιο να σκότωνες, μπορεί. Ποιο θα σε σκότωνε, βρε έρημε. Άστα, κύριε Πόλισμα. Άστα, γιατί ντρέπουμε και που τα λέω. Όλοι οι άνθρωποι τέλος πάντων παντρεύονται μια γυναίκα για να φτιάξουν ένα νοικοκυριό. Μια μικρή φωλίτσα που να βρίσκουν μια σταλιά ξεκούραση. Ένα χαμόγελο, μια γλυκιά κουβέντα που λέω λόγος. Παντρεμένος είσαι. Είμαι. Δηλαδή τι είμαι. Ήμουνα. Δηλαδή ήμουνα και ούτε που θέλω να ξανάμαι. Γιατί εγώ, κύριε Πόλισμα, δεν πήρα γυναίκα όπως όλος ο κόσμος. Αλλά τι πήρες. Τον καρπόζυλο. Α, παντρεύτηκε ο καρπόζυλος. Το βλέπετε αυτό το σχισματάκι, κύριε Πόλισμα. Γεια. Ναι, από τι είναι αυτό. Από πιατάκι του καφέ. Το βλέπετε αυτό εδώ. Τι είναι αυτό. Πιάτο κανονικό. Και αυτό εδώ το μεγάλο. Πιατέλα. Τι λες, μωρέ παιδί. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Πόλισμα, δεν πήρα γυναίκα. Πήρα τη σκοπόλη. Με το παραμικρό χράπαρπάζει ότι βρει μπροστά της και μου το σφυρίζει στο κεφάλι. Και εσύ. Φιλάγουμε. Αλλά όσο να είναι, από τα 10 που μου πετάει, το ένα το μασάω. Έτσι και σήμερα. Κάτι μου είπε, κάτι της είπα, κάνει μια έτσι και μου πασάρει το τηγάνι στο κεφάλι. Είδα και από, είδα και εγώ, τα μάζεψα και πάω για την αδερφή μου. Μου λες αλήθεια, ρε. Ρωτήστε, κύριε Πόλισμα. Και βέβαια θα ρωτήσω. Πού κάθεσαι. Εδώ παραπάνω. Για πάμε μαζί σαν εκεί. Όχι μαζί, κύριε Πόλισμα. Μαζί θα πάμε. Να πιστώ πρώτα ότι μου λες αλήθεια και ύστερα πήγαινε όπου θέλεις. Εγώ, κύριε Πόλισμα, αφού σας είπα. Επιπλοποιός είμαι, στου Καλκάνι δουλεύω. Έλα, πάμε. Έλα. Εδώ, να εδώ. Εδώ κάθεσαι. Μάλιστα. Γεια στάσου. Στο επάνω ή στο κάτω. Στο επάνω, κύριε Πόλισμαν. Γεια στάσου. Μα τι κάνετε, κύριε Πόλισμαν. Να ρωτήστε εδώ, δίπλα, απέναντι τους γειτόνους. Με ξέρουν όλοι. Γεια στάσου. Στάσου. Για δεν ανοίγουνε, ρε. Ξέρω κι εγώ, κύριε Πόλισμα. Σάμπος και δεν κάθεται κανένας εδώ πάνω. Πώς, κύριε Πόλισμα, το σπίτι μου είναι, τώρα έφυγα. Πώς λέει τη γυναίκα σου. Μαρία. Για φώναξε τη. Να τη φωνάξω. Ναι, φώναξε τη. Τι κάνεις εκεί, ρε. Μαρία. Βγάλε φωνή, μωρέ. Βγάλε φωνή. Μαρία.
παράβα στην αδερφή σου. Κατίνα. Μα τέλη μου. Κατίνα. Έλα τώρα, πάμε σπίτι. Κατίνα μου, χαλάς όλη μου τη βραδιά. Ού, μωρέ, τέλη. Κατίνα μου, τσαλακώνεις όλο μου το κέφι. Μα είσαι μυστήριος. Κατίνα μου, δένεις την καρδιά μου φιόγκο. Μα για στάσου, ρε, τέλη. Φάγαμε, ήπιαμε, ωραία περάσαμε. Τι άλλο θέλεις τώρα? Δε σούπα. Ένα ψηλό ποτηράκι και μια ψηλή πενιά. Μπουζούκια. Μπουζούκια. Έλα, πάμε σπίτι, ρε, τέλη. Κατίνα, με πικραίνεις. Είναι αργά, μωρέ, τέλη. Κατίνα, με τραυματίζεις. Κοίτα, Λίσσα. Κατίνα, με σκοτώνεις. Όχι, όχι, είσαι και πιωμένος. Και δηλαδή που είμαι πιωμένος, τι πειράζει? Θα αρχίσεις πάλι τα δικά σου. Κατίνα, θα κάτσω σαν κοπέλα. Μωρέ, δεν σε ξέρω εγώ τώρα. Εσύ μόλις μπούμε θα κρεμάσεις το ζουνάρι σου για καυγά. Κατίνα, θα κάτσω σαν γυρία. Αν πάμε στα μπουζούκια, τέλη, βλέπω να ξημερωνόμαστε στο τμήμα. Κατίνα, θα κάτσω σαν κόμισσα. Δεν θα πεις πολύ όμως. Ένα. Τι ένα? Γιατί ένα είναι πολλά. Μπορεί να είναι ένα ποτήρι, μπορεί να είναι ένα μπουκάλι, μπορεί να είναι ένα σκουβάζ, μπορεί να είναι ένα τεπόζιτο. Ποτήρι. Ένα. Ένα. Θα κάτσεις φρόνημα, ρε, τέλη. Σαν τον επίσκοπο Μυρί. Και δεν θα αργήσουμε. Μισή ωρίτσα. Θα πιούμε τον αποτηράκι που λέγαμε, θα ακούσουμε κανένα τραγουδάκι και ύστερα καληνύχτα σας, ευχαριστώ παιδιά και για τούφες. Εγώ φοβάμαι πως θα μπλέξουμε. Κατίνα, με αδικείς. Μωρές, έχει φοβηθεί το μάτι μου εσένα. Κατίνα, ναι. Με προσβάλλεις. Τέλος πάντων, ο Θεός σας βάλει το χέρι. Κατίνα, με συκοφαντής. Στενό.
απόψε το φεγγάρι που με είδε μολαχό. Μου κράτησε λιγάκι συντροφιά. Κατάλαβε για χάρη σου το πόσο δυστυχώ. Απόψε που με είδε τόσο μολαχό. Κατάλαβε για χάρη σου το πόσο δυστυχώ. Απόψε που με είδε τόσο μολαχό. Αγόρια, μπορώ να έχω μια ζεμπεκιά για πάρτι μου. Μπράβο, έγινε. Επιτρέπω σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Ρε εσύ τι έκανες, να σου γώσω μια. Παρντών. Και με το παρντών δηλαδή καθάρισες. Σας παρακαλώ κύριε. Ρε ας το διάολο. Παρντών. Α, το πρόστιχο. Παρντών. Γεια στάσου ρε κύριε. Τι τρόπος είναι αυτός. Βέβαια. Έτσι ξηγιούνται οι άντρες. Ορίστε. Ρε στο παιδάκι βρήκες να μοστράρεις στον ταϊλίκι σου. Γιατί μου κολλάς ρε φίλε. Σου κολλάω γιατί είσαι άταχτος. Ό,τι είμαι, είμαι για πάρτι μου. Εσύ να κάνεις την τουμπέκα σου. Έλα τώρα Βρασίδα, κάτσε κάτω. Άστασαι, λέγε εσύ. Κατάλαβες φίλε μου. Λέγε. Βρήκε το παιδάκι. Μάλιστα. Ας κάνουμε σου λέει τη φιγούρα μας. Και τι σε νοιάζει εσένα ρε. Παρντών. Τι σε νοιάζει εσένα λέω. Δικηγόρο σε βάλανε. Το παιδάκι ήταν απρόσεκτο. Και ο κύριος που άκουγε τις παινιές του και κόβε τις βόλτες του, του κάνε την παρατήρηση. Εσύ δηλαδή από πού και πώς και τι. Δεν τα λέει καλά αυτός. Κάτσε κάτω Κέλη. Ρε κάτσε Κέλη. Κάτω που σηκώθησε να βασκάλεις φροντιστήριο. Κέλη σε παρακαλώ δεν στα έλεγα. Κάθισε κάτω. Ο κύριος έκανε την παρατήρηση στον κύριο. Αχ. Επειδή όπως καταλαβαίνω δεν ξηγήθηκε όμορφα στο παιδί. Εσύ δηλαδή Κέλη, γιατί του χώθηκες. Δικός μας είναι κι αυτός. Και τι σε νοιάζει εσένα ρε φίλε. Σε παρακαλώ μην ανακατεύεσαι εσύ. Παρδόν. Τέλη. Όχι. Λέω τι σε νοιάζει εσένα. Ο κύριος έκανε μια παρατήρηση του μικρού. Επειδή ο κύριος έκανε μια παρατήρηση του κυρίου. Τέλη. Ο κύριος έκανε μια παρατήρηση στον κύριο. Εσύ τι ανακατεύεσαι δηλαδή. Τέλη. Γιατί να μην ανακατευθεί. Αφού βλέπει τ' άδικο. Σκάσε εσύ ρε. Και δική μας. Γιατί το βαράς το παιδί ρε. Καλά του κάνει. Εσύ δηλαδή τι πετάγεσαι μες στη μέση. Και εσύ δηλαδή θα το απαγορεύει να μιλάει. Ναι ρε θα το απαγορέψει. Τέλει και στο λέγα. Και αν δεν το απαγορέψει αυτός θα το απαγορέψω εγώ. Τέλει. Και ποιος είσαι εσύ ρε πουθά. Παρδόν. Όχι λέω ποιος είσαι. Εγώ δηλαδή το μόνο που θέλω να πω. Σκάσε ρε. Τι το βαρά στο παιδί ρε. Γιατί έτσι του γουστάρει. Σκάσε το κύριε. Και σε τι σε νοιάζει ρε. Τι γίνεται εδώ μέσα ρε παιδιά. Σκάσε εσύ ρε. Άστε διάλαπε. Γιατί το βαρά στο παιδάκι ρε. Θέλω να σου φώσω μία. Εμένα. Εσένα. Εσένα. Εσένα.
Βγείτε εδώ! Βγείτε εδώ! Για φρόνημα! Για φρόνημα! Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τρεπώστε λιγάκι. Βρε, για να γλετήσετε, εγώ για να τσακωθείτε, βρε. Τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια, δεν τρεπώσεστε λιγάκι. Τι σημαίνει, για πέστε, λέγετε. Τι έγινε εδώ? Κοντέψα να μας χαλάσουν το μαγαζί, κύριε Πόλισμα. Τι έγινε δηλαδή? Εγώ, χωρίς να θέλω, σκούντισα τον κύριο. Μάλιστα. Ο κύριος μου έδωσε μία. Επειδή το σκούντισες. Μάλιστα. Αλλά ο... Αλλά ο κύριος έκανε την παρατήρηση στον κύριο. Και γιατί ο κύριος έκανε παρατήρηση στον κύριο? Επειδή με βάρεσε. Α, πήρε το μέρος. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά σηκώνεται ο κύριος. Τώρα. Ο κύριος. Και κάνει την παρατήρηση στον κύριο. Και γιατί δηλαδή ο κύριος να κάνει παρατήρηση στον κύριο? Επειδή, λέω, ο κύριος έκανε την παρατήρηση στον κύριο, θύμωσε που μου έκανε την παρατήρηση ο κύριος. Για στάσου, ρε παιδάκι. Μάλιστα. Πολλοί κύριοι, ναι, και πολλές παρατήρησεις. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Ο κύριος. Ο κύριος και ο κύριος. Μάλιστα. Κάνανε παρατηρήσεις ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Μάλιστα. Αλλά δεν μου λες, σε παρακαλώ. Και ο κύριος από εδώ. Εγώ, κύριε Πόλισμαν, είδα τον κύριο που έκανε παρατήρηση στον κύριο, που είχε κάνει την παρατήρηση στον άλλο κύριο. Και του έκανα την παρατήρηση. Γιατί τέλος πάντων, τι δουλειά είχε ο κύριος να κάνει την παρατήρηση στον κύριο? Αλλά ο κύριος... Γεια σας, ρε παιδιά. Θα με τρελάνετε. Να σας πω εγώ τι συνέβη, κύριε Πόλισμαν. Παρτών, μαντά. Είπαμε λοιπόν, όλοι οι κύριοι κάνανε παρατηρήσεις, τους κυρίους που κάνανε παρατηρήσεις για τις παρατηρήσεις που κάνανε οι άλλοι κύριοι. Ωραία. Στον καυγά πως στάσατε? Κύριε Πόλισμαν, όταν με βάρεσε ο κύριος. Αυτός? Όχι, αυτός. Για στάσω, ρε παιδί. Εσύ μου είπες ότι ο κύριος έκανε παρατήρηση στον κύριο επειδή σε βάρεσε. Ναι. Αλλά ύστερα με βάρεσε και αυτός. Γιατί σε βάρεσε? Γιατί όταν ο κύριος έκανε την παρατήρηση στον κύριο για την κόντρα παρατήρηση του κυρίου που είχε κάνει πριν την παρατήρηση του κυρίου, εγώ έκανα την παρατήρηση στον κύριο. Διότι η παρατήρησή του, τέλος πάντων... Γεια σας, ρε παιδιά. Για δεν καταλαβαίνω τίποτα. Να, κύριε Πόδεσμαν, όταν με βάρεσε ο κύριος... Ποιος κύριος? Αυτός. Και αυτός σε βάρεσε? Όλοι με βάρεσαν. Όλοι? Όλοι. Και τώρα τι ζητάτε? Τίποτα, κύριε Πόλισμαν. Τίποτα, κύριε Πόλισμαν. Τίποτα. Και τότε γιατί τροχώσει σαν τα λικόρνια? Όχι, κύριε Πόλισμαν. Εγώ απλώς έκανα μια παρατήρηση και... Α, μην με ρίξεις παρατηρήσεις. Να σε εξηγήσω, κύριε Πόλισμαν. Μάλιστα. Όλοι οι κύριοι που κάναν παρατηρήσεις ο ένας τον άλλον τα έχουν πιει και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν μιλάτε καλά, μαντάμ, και θα μου επιτρέψετε να σας κάνω την παρατήρηση. Τι παίζετε? Α, μην με ρίξεις παρατηρήσεις για να μπλέξουμε. Έτσι είναι, κύριε Πόλισμαν. Και τώρα τι θα γίνει? Θα καλέσετε φρόνημα να γλεντήσετε ή θα σας κουβαλήσω όλους μέσα? Δεν συμβαίνει τίποτα, κύριε Πόλισμαν, απλώς μια παρατήρηση. Καλά. Θα τους πιάσετε όλους, κύριε Πόλισμαν. Πάψε, είναι. Και το όργανο. Περπάτα. Ίσα, πέστε κανένα τραγουδάκι και αφήστε τις παρατηρήσεις. Άιτε, μπράβο. Απόψε ήρθα πάλι στην παλιά τη γειτονιά και κοίταζα και κοίταζα την γρίλια τη. Τη γρίλια που μου έκλεισες με τόση απονιά. Εμπρός. Καλώς το Βαγγέλη μου. Κασέβη. Παρέδωσες? Ναι, τώρα. Τι γίνεται λοιπόν, συνέβη τίποτα? Μπα, τίποτα. Ουδέν το αξιοσημείωτο. Τα συνηθισμένα. Δηλαδή? Α, της νύχτας τα καμώματα. Α,
Τις νύχτα στα καμώματα που τα βλέπει μέρα και γελά, ε. Τις νύχτα στα καμώματα που τα βλέπει μέρα και γελά, τις νύχτα στα καμώματα που τα βλέπει μέρα και κλαίει, όπως το πάρεις, κύριε Παστινόμε, όπως το πάρεις.